Φίλοι μου, καλημέρα. Σήμερα βρισκόμαστε στο νέο Ηρακλείο. Έχουμε αναλάβει το μπάνιο αυτό, το οποίο έχει πρόβλημα μούχλας, όπως θα βλέπετε. Ελάτε εδώ να δείτε και από κοντά. Όλα αυτά εδώ πέρα, έτσι, όλη αυτή η μαυρίλα είναι μούχλα, την οποία είναι πολύ βλαβερή για την υγεία και πρέπει οπωσδήποτε να εξαλειφθεί, αλλά με το σωστό τρόπο. Ο σωστός τρόπος είναι αυτός. Λοιπόν, εδώ πέρα έχω βάλει ένα διάλειμμα νερού και χλωρίνης. Έχω διαλύσει δηλαδή χλωρίνη και έχω προσθέσει νερό. Με ένα πανί θα πάμε να σκοτώσουμε πρώτα απ' όλα το μύκητα. Ο μύκητας σκοτώνεται με τη χλωρίνη. Οπότε πρώτα θα πάμε να τρίψουμε με ένα πανί το μύκητα και μετά θα πάμε να περάσουμε και τα ειδικά χρώματα. Λοιπόν, εγώ αυτή τη στιγμή το κάνω με γυμνό χέρι. Εσείς θα με προσέχετε, επειδή η χλωρίνη είναι βλαβερή, θα βάλετε γαντάκι, έτσι. Λοιπόν, πάμε εδώ και ξεκινάμε. Βλέπετε εδώ η χλωρίνη, αμέσως πώς εξαφανίζει. Ξαναβουτάμε, η ίδια διαδικασία. Και ξανά πάνω. Μόλις περάσαμε το αβάνι και οπουδήποτε έχει μούχλα με πανί, βλέπετε ότι έχει ήδη καθαρίσει. Ο μύκητας έχει σκοτωθεί. Αφήνουμε τώρα να στεγνώσει, ανοίγοντας το παράθυρο. Θα πρέπει να στεγνώσει πάρα πολύ καλά και μετά θα προχωρήσουμε στο βάψιμο. Θα σας δείξουμε και ακριβώς τα βήματα. Το μπανάκι έχει στεγνώσει πολύ καλά. Το χρωματάκι που θα χρησιμοποιήσουμε για τη συγκεκριμένη περίπτωση είναι αυτό εδώ. Ξέρετε ότι διαφήμιση δεν κάνω, απλά αυτό χρησιμοποιώ, έτσι. Αυτό είναι χρώμα λευκό. Οικολογικό χρώμα για χώρους με υγρασία, αντιμικροβιακό, έτσι, και είναι ειδικά, όπως βλέπετε εδώ πέρα, ανθεκτικό σε υδραγμούς και μούχλα. Άρα δηλαδή είναι ένα χρώμα το οποίο το βάζουμε συνήθως σε μπάνια και κουζίνες όπου υπάρχει υγρασία και όπου υπάρχει μούχλα. Εδώ έχουμε μούχλα, οπότε είναι το ιδανικό προϊόν. Το ρίξουμε εδώ σε ένα κουβά. Λοιπόν, θα το αραιώσουμε με λίγο νερό, λίγο, δεν θα βάλω πάρα πολύ. Αφού ανακατέψαμε, το χρωματάκι μας είναι έτοιμο και θα ξεκινήσουμε την εφαρμογή. Πρώτα όμως θα πάρουμε ένα νάιλον, μια σακούλα νάιλον δηλαδή, για να αποθηκεύσουμε τα πινιλάκια μας και τα ρολά μας για να μην στεγνώνουν. Θα καταπώσουμε το χρώμα, το υπόλοιπο του χρώματος που έχουμε στο κουβά. Θα αδειάσουμε το μπάνιο από καβαλέτα και από οτιδήποτε άλλο έχει και θα στρώσουμε νάιλον κάτω. Εφόσον στρώσαμε κάτω, θα πάρουμε ένα κοντάρι που να μπαίνει το ρολό μέσα, έτσι, και θα ξεκινήσουμε από το αδάνι.
Λοιπόν, το ταβάνι μόλις το περάσαμε και εφόσον από τη στιγμή που τελειώνει το ταβάνι πιάνουμε τους τοίχους, έτσι. Θα δείτε ότι πρώτα θα περάσουμε ρολό και μετά θα πάω στα κοψίματα για να γίνει πιο γρήγορα. Εσείς μπορείτε να κάνετε και τα κοψίματα μπροστά, δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός ή κάποια διαδικασία. Περνάμε τώρα, κοιτάξτε πώς θα εξαφανιστεί αμέσως. Όλες οι μαυρίλες θα εξαφανιστούν. Βλέπετε εδώ πόσο εύκολο είναι. Μπορείτε να το κάνετε μόνοι σας, χωρίς να φοβάστε καθόλου. Και αν ακολουθήσετε σωστά τη διαδικασία που σας έδειξα, πρώτα δηλαδή με τη χλωρίνη, έτσι το αφήνετε, το δουλεύετε, το τρίβετε καλά-καλά για να σκοτωθεί ο μύκητας, και μετά το αφήνετε να στεγνώσει πολύ καλά και μετά το περνάτε με το ρολό, με το ειδικό χρώμα. Κοιτάξτε πόσο εύκολο είναι. Σχεδόν τελείωσε. Τι σημαίνει κόψιμο? Κόψιμο σημαίνει ότι στα σημεία που δεν έπιασε το ρολό, όπως βλέπετε η λωρίδα αυτή εδώ πέρα, εδώ κάτω από τα πλακάκια, πάνω από τα πλακάκια μάλλον, όπου δεν πιάνει το ρολό, το πιάνει το πινέλο. Βάζουμε αρκετό χρώμα, δεν το λυπόμαστε, για να κάνει σωστά τη δουλειά. Μόλις τελειώσαμε και τα κοψίματα με το πινελάκι μας, ανοίγουμε το παράθυρο, αφήνουμε να στεγνώσει πάρα πολύ καλά το πρώτο χέρι και θα περάσουμε και ένα δεύτερο χέρι επαναληπτικό για να είμαστε 100% σίγουροι και το αποτέλεσμα θα είναι άψογο. Το χρωματάκι μας μόλις έχει στεγνώσει, έχουν περάσει περίπου 3 ώρες από τη στιγμή που κάναμε την εφαρμογή. Πάμε τώρα για το δεύτερο χέρι. Κοψίματα.
Λοιπόν, και το δεύτερο χέρι μόλις τελείωσε. Είδατε πως εύκολο ήτανε. Παιδιά, να θυμάστε κάτι. Μυστικά δεν υπάρχουν, τα μυστικά είναι για τους μικρούς ανθρώπους. Μόνο έτσι θα πάω μπροστά. Να είστε όλοι καλά.